πολύ στην υπόθεση Λιγνάδη, γιατί αρχίζουν τα μέσα ενημέρωσης και αρχίζουν να το ψιλοκουκουλώνουν λίγο το θεματάκι. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα. Τι λέει ο δικηγόρος ο κύριος Ιωάννης Βλάχος, ο δικηγόρος των θυμάτων. Ο δύο θυμάτων. Όπου ναι, λέει λοιπόν ότι ο Λιγνάδης ακολουθούσε μία πανομοιότυπη μέθοδο προσέγγισης στα θύματά του. Μιλάμε για έναν πολύ οργανωμένο παιδεραστή, από ό,τι το καταγγέλουνε, παιδόφιλο, ο οποίος ήξερε ακριβώς το πώς θα χτυπήσει το θύραμά του. Έτσι, είχε το λεγόμενο modus operandi, δηλαδή είχε μία μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούσε, από ό,τι λέει ο κύριος Βλάχος, μετά τα όσα είδαμε από την δικογραφία, την ξεχασμένη του 1984, μετά από όλα αυτά λοιπόν, διαφαίνεται ότι είχε μία μεθοδολογία όλα αυτά τα χρόνια. Να τον ακούσουμε. Η δικαιοσύνη το γνώριζε και το έλαβε υπόψη της για να εκτιμήσει με την κινδυνότητα, διότι έχουν συγγνώσει οι φύλακες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απεδείχθη λοιπόν ότι η καρμπόνα δεν ήταν η μηνύσεις, δεν είναι η μηνύσεις, αλλά ήταν η μέθοδος προσέγγισης. Η οποία σε μια σειρά πολλών ετών, δεκαετίες πλέον, είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Δηλαδή, ακολουθεί μια μεθοδολογία, είναι η προσέγγιση, η παραπλάνηση, η αποπλάνηση. Δηλαδή, η προσέγγιση, ειδικά στα θύματα που γινόταν σε δημόσιο χώρο, όπως στις περιπτώσεις των δύο μηνυτών που εκπροσωπώ ο ίδιος, ήταν δημόσια, μετά ακολουθούσε η υπόσχεση παραπλανητική και η επαπλάνηση, η οποία ήταν η ολοκλήρωση της πρόθεσης. Αυτό ήταν λοιπόν η μέθοδος η οποία ακολουθεί το. Απεδείχθη λοιπόν ότι οι δικαστές που έκριναν με το βούλευμά τους στην επικοινωνία γνώριζαν και πολύ ορθώς αποφάσισαν. Επειδή πρόκειται για ανηλίκους, αυτούς που είχαν την επιμέλεια του ανηλίκου, να ζητήσουν την άρση ή να ανακαλέσουν την έγκληση. Αυτό το έκανε ο νόμος και συνεχίζει εν μέρει να το κάνει. Διότι ακόμη και στο αδίκημα του βιασμού, έτσι όπως ισχύει ο ποινικός κώδικας σήμερα, μπορεί, εάν ζητηθεί από το θύμα να μην προχωρήσει τη διαδικασία, να εκτιμηθεί όλη αυτή η περίσταση καταγγελία στη μήνυση, η οποία έφτασε μέχρι το ακροατήριο, μέχρι να ανακληθεί η έγκληση. Και το εντυπωσιακό, όπως και εσείς επισημάνετε, είναι ακριβώς αυτό, ότι επί σειρά δεκαετιών η μέθοδος αυτή, η παραπλανητική, τη μια με το να σε γράψω, τη μια με να σε βοηθήσω, την άλλη με το, είναι επανάληψη, η οποία εκρήθη από το Συμβουλίο με το γνωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ακούμε τα πόσα απίστευτα γίνονται.